ενθυμούμε ότι στα πρώτα μαθήματα, κατά την πρώτη διδασκαλία και επέκεινα, είχε τονιστεί αυτή η προσφορά, η γλωσσική προσφορά. Και απεδείχθη ότι όντως η ρίζα είναι αρχαία ελληνική, με λέξεις οι οποίες γράφτηκαν στον πίνακα και οι οποίες προξενούν πράγματι έτσι την κατάπληξη, αλλά αυτή τη στιγμή γίνουν ή αποδέκτε γνώστε αυτής της προσφοράς. Είπα λοιπόν και προηγουμένως ότι έναντι αυτής της δωρεάς η Ελλάς θέλει και πρέπει να επιδιώξει ανταποδοτικόν τέλος. Ο Καζαντζάκης επισημαίνει ότι οι νεοέλληνες επέρονται ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δυστυχώς, λέγει, η ελληνική γλώσσα, αλλά και ο πλούτος, ο ελληνικός, έχει μετακομίσει εις την Ευρώπη, διότι εκεί την υπεδέχθησαν, την υιοθέτησαν, την ενεστερνίσθησαν την ελληνική γλώσσα, αλλά και των ελληνικών πολιτισμών, και εμείς έχουμε παραμείνει ουραγοί. Έχουμε παραμείνει μόνον η συνδιαπίστωση ότι είμεθα απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Εκεί έβρε πρόσφορον έδαφος, δια τούτο και διαμορφώθησαν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα φιλοσοφικά, τα γλωσσικά. Έχω σταχυολογήσει ορισμένες λέξεις. Με πρώτη λέξη, εκείνο το τρίγλι, τρίγλι ή πογονοφόρος. Έχω επιλέξει αυτή τη λέξη διότι σήμερα οι Ιταλοί με αυτήν την λέξη αποδίδουν, ας την γράψουμε, τους ηχθείς, τρίλια, τα μπαρμπούνια. Και είπαμε ότι ο Ιταλός επισκέπτης προς Χαλκιδική ή και ο επιστρέφων προς Θεσσαλονίκη, όταν βλέπει αυτό, αμέσως εντοπίζει και λέγει ότι εδώ υπάρχει πράγματι αυτό το ψάρι, το μπαρμπούνι. Τρίγλι υπογονοφόρος. Είναι εκείνη η οποία έχει πόγονας και ανασκάπτει των βυθών για να εξασφαλίσει την τροφή. Τρίγλι είναι λοιπόν το μπαρμπούνι. Οι Ιταλοί το παραλαμβάνουν και το υιοθετούν. Αλλά εμείς έχουμε παραλάβει ως αντιδάνειον από αυτούς την λέξη μπάρμπα. Γενική μπάρμπε είναι στα λατινικά, είναι η γενιάς. Μπάρμπα, μπάρμπε. Επειδή αυτό το ψάρι έχει τον πόγωνα και με αυτόν είπαμε να ανασκάπτει προς εξεύρεση της τροφής. Μπάρμπα είναι η γενιάς. Από αυτό ο μπαρμπέρης, ο μπαρμπάτους. Τι σημαίνει μπαρμπάτους? Μπαρμπάτους σημαίνει γενιοφόρος. Μεταφορικό σημαίνει των δυνατών. Εις μίαν περίπτωση. Αυτό αποτελεί δάνειον από αυτούς προς εμάς. Εμείς έχουμε δώσει αυτό. Η τρίγλη υπογονοφόρος. Όταν λοιπόν βλέπουν αυτό στην πινακίδα το τρίλια, εγώ το έχω διαπιστώσει και στην ιχθυαγορά της Ιταλίας αυτό το τρίλια.
Άλλες δύο περιπτώσεις θα αναφέρω και συνεχεία στο μάθημα. Η λέξη Παύρος ελληνική λέξη, ομηρική λέξη, σημαίνει ο λίγος. Πώς έχει διαμορφωθεί και πώς έχει οδηγηθεί μέσω της λατινικής. Το Παύρος εγένει το Πάουλους. Το ρο δηλαδή μετετράπει εις υγρόν γράμμα πάλι εις το λάβδο. Αλλά το Παύρος είναι αρχαία ελληνική λέξη και μάλιστα ομηρική και σημαίνει ο λίγος. Είναι καταπληκτική η εξέλιξη. Παραλαμβάνεται λοιπόν από τους Λατίνους και από το Παύλος. Έχουμε το Παύλος, έχουμε το Παύλος. Ο Παύλος. Και τι σημαίνει Παύλος? Παύλος σημαίνει ο λίγος, ο μικρός όμως. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν μικρός όμως. Και εάν θέλουμε μία επέκταση στα γαλλικά, Παύρο, αρχαία ελληνική ρίζα, η δούη απόδειξη είναι η πτωχία. Παύρο, εκείνος ο οποίος είναι πτυσσόμενος τρόποντινά, πτωχός, Παύρο. Ο Παύλος λοιπόν δεν είναι τυχαίον ότι αποτελεί παρονίμιον, διότι διαθέτει το μικρόσωμον, αλλά είναι και φιλάσθενος, δια το οποίο και διαμαρτύρεται. Η λέξη έρπο, στα λατινικά, απεδόθη με το σέρπο. Το σίγμα είναι η δασία, το ερπετόν. Πώς λέγεται ο όφης, το φίδι στα γαλλικά? Σερπάν. Όσοι γνωρίζουν γαλλικά είναι δυνατόν και να το επιβεβαιώσουν. Αλλά και στα γαλλικά, επειδή από τη λέξη έρπο έχουμε το ερπετόν, ο όφης και τα άλλα έρπετα, οι Γάλλοι τον δρόμον ο οποίος είναι οφιοειδής, τον ονομάζουν σερπαντίν. Κάτι ανάλογο και την περίοδο της αποκριάς, η σερπαντίνα είναι οφιοειδής, όταν ανοίγει προς διασκέδαση εκεί μεταξύ των διασκεδαζόντων. Παύρος λοιπόν, προηγουμένως η τρίγλη, καταλήγωμενη στον Παύλο, αλλά και στα γαλλικά τα άλλα. Παύρο, έρπο, σερπάν είπαμε. Οι λέξεις μύρωμε σημαίνει διαμοιράζομαι. Υπάρχει μία μετοχή του ρήματος αυτού, η μαρμένη με δασίαν, η μαρμένη τύχη εννοείται και είναι το σήμα κατά τεθέν ορισμένων πρακτορείων τα οποία πολλούν λαχεία. Η μαρμένη, η τύχη, η διανεμωμένη δηλαδή, είναι μετοχή παθητικού παρακειμένου αυτού του ρήματος. Αυτό το μύρωμε προσφέρει την λέξη μερίς, μερίδιον, μόριον, αλλά και την λέξη, την καταπληκτική λέξη μοίρα, η οποία αρχικώς είναι μόρια και με το φαινόμενο της επενθέσεως, το οποίο έχουμε τονίσει επανειλημμένως, το γιότ επεντίθεται, έρχεται επί, από επάνω και εν και ανάμεσα εις το όμικρον και εις το ρο. Και δημιουργείται το όμικρον γιώτα, η μοίρα.
Γιατί όμως το αναλύω αυτό? Διότι αυτό το μόρο το έχουν παραλάβει οι ξένοι, οι Γάλλοι, οι Λατίνοι, και αποδίδουν τον θάνατον, παραδείγματος χάρη, ο οποίος αποτελεί μερίδα ενός εκάστου ανθρώπου. Το μερίδιον. Ή στα γαλλικά, l'amour. Ή στα λατινικά, mors mortis. Ας γράψουμε και τη γενική, mortis. Αλλά αυτό το μοίρα, το μόρια δηλαδή, το έχουμε και στους μύθους του Εσώπου. Εκεί η Αλόπιξ, η οποία θέλει να αποσπάσει την μοίρα τη ρού του κόρακος, εκεί ο Έσωπος λοιπόν το κομμάτι το τυρί, έτσι το αναφέρει. Κόραξ καθήμενος έχουν στο στόμα αυτού μοίραν, μόριαν, μοίραν τυρού, μερίδιον, μερίδα. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, και ο θάνατος, λαμόρ στα γαλλικά, μορς μόρτις στα γαλλικά, στα λατινικά μορς μόρτις, αποτελεί την μερίδα διέκαστον των ανθρώπων. Είναι μία αναπόφευκτος μερής, την οποία πρέπει να έχει υπόψη ο άνθρωπος. Αυτά, κατά τρόπον επιλεκτικών, κατ' επιλογήν. Και δεν είναι μόνο αυτά εδώ. Θα συνεχιστούν ετυμολογίε και θα αναφαίνεται κάθε τόσο το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσης. Και οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι έχουν λάβει πολλά. Εγώ αναφέρομαι στην γλωσσική απολαβή. Έπρεπε σήμερα την Ελλάδα να την έχουν εις θέση καλύτερα, διότι τα γράμματα τα ελληνικά είναι εκείνα τα οποία διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα, και ουχή ο σίδηρος, όπως λέγει η Λατίνος συγγραφεύς. Και όταν λέγουμε σίδηρος, εννοούμε τα όπλα. Η παιδεία η ελληνική διαμόρφωσε τα άτομα αυτά. Διότι πρώτον στην Ελλάδα δημιουργήθηκε και η φιλοσοφία μέσω της απορίας, αλλά και μέσω του καθαρού νου ή νοός. Υπάρχει μία λέξη γνωστή. Η λέξη αυτός. Και αυτή η λέξη έχει παραχωρηθεί στους ξένους εις το λεξιλόγιο. Τι είναι το αυτό? Αυτή η λέξη είναι. Απλούστατα. Το ύψιλον μεταφράζεται εις ου. Αυτοκίνητος, παραδείγματος χάρη. Ο αυτοκινούμενος. Η αρχαία προφορά όμως του αυτός, όπως την έχω γράψει εδώ και την αποδίδουν οι ξένοι, είναι αούτος. Αούτος, διότι το ύψιλον προφέρεται ου. Οι Ίωνες, το ύψιλον, αλλά και όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, το αποδίδουν με το ου. Και επειδή η ποντιακή διάλεκτος είναι η ιωνική διάλεκτος, ακούεται αυτό εδώ με την έννοια ότι
Το αούτος είναι η λέξη αυτός. Θα ακουστούν πολλά σύνθετα με το αυτός. Ώστε η λέξη αυτός με προφοράν του ύψιλον εις ου, αυτό είναι το αυτοκίνητο, ο αυτοκίνητος, και εις τα Ιωνικά, ναι, και ο Περικλής και όλοι οι αρχαίοι Έλληνες την λέξη αυτήν την προέφερον όπως την προφέρουν και οι Πόντιοι, αούτος, λόγω του ύψιλον. Η πρώτη λέξη η οποία θα μας απασχολήσει είναι η λέξη αυτόματος. Αυτόματος. Από πού προέρχεται η λέξη, η ετυμολογία της λέξεως. Είναι η λέξη αυτός. Και το ρήμα, θα το γράψουμε αυτό. Με μα, με μα, α. Δηλαδή του ρήματος μάω, το οποίο σημαίνει μάω, το οποίο σημαίνει επιθυμώ. Αυτόματος αυτός και το ρήμα μέμα, ποιητικόν, του ρήματος μάω, το οποίο σημαίνει επιθυμώ. Και τι σημαίνει αυτόματος. Αυτός ο οποίος πράττει κάτι εξιδίας πρωτοβουλίας και βουλήσεως. Μόνος του, τυχαίως. Έχουμε φράσεις όπως είναι ο αυτόματος θάνατος. Αυτόματος θάνατος. Αυτόματος θάνατος. Και ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι ο φυσικός θάνατος. Έχουμε όμως και τον της ημαρμένης θάνατον. Την λέξη ημαρμένη την έχουμε γράψει προηγουμένως, είναι με το χ παρακειμένου, του ρήματος μύρωμαι, το οποίο σημαίνει διαχωρίζομαι. Ο της ημαρμένης θάνατος, ο της, η λέξη ημαρμένη δασύνεται, ο της ημαρμένης θάνατος, αυτός είναι ο της ημαρμένης θάνατος. Είναι ο ακούσιος θάνατος. Αυτός ο οποίος έρχεται, εμφανίζεται άνευ της θελήσεως ημών. Είναι ο ακούσιος θάνατος. Επομένως, η πρώτη αναφορά με το αυτός είναι εις το αυτόματος. Αυτός και με μα, μάω, επιθυμώ. Ποιος εστίν ο αυτόματος. Αυτός ο οποίος πράττει εξιδίας πρωτοβουλίας, αφεαυτού, μόνος του, τυχαίως. Και έχουμε να φτάσει στις δύο φράσεις, αυτόματος θάνατος, ο της ημαρμένης θάνατος. Αυτόνομος, οι λέξεις, το πρώτο συνθετικό είναι πάλι το αυτός και το ρήμα νέμο. Νέμο, τι σημαίνει αυτόνομος, ο ανεξάρτητος, ο οποίος ζει, ο οποίος ζει, αυτό είναι καλύτερο, με δικούς του νόμους.
Αυτός είναι ο αυτόνομος. Ακούετε οι λέξεις στα διάφορα κράτη, η αυτονομία, σήμερα της νεολαίας κάπως, αλλά και η αυτονομία των κρατών, όταν επιδιώκεται αυτή μέσω πολέμων και μέσω αγώνων. Αυτόνομος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος ζει με δικούς του νόμους. Το αντίθετο του αυτόνομος είναι ο τυραννευόμενος. Ο τυραννευόμενος. Άλλη λέξη με το αυτός. Αυτόμολος. Εδώ ας προσέξουμε την ετυμολογία. Είναι πάλι οι λέξεις αυτός και ο άοριστος β' του ρήματος βλόσκου, θα το γράψουμε, ο οποίος είναι έμολον και είναι γνωστός, θα δείτε πώς είναι γνωστός, έμολον είναι ο αόριστος β' του ρήματος βλόσκο, το οποίο σημαίνει έρχομαι. Γνωρίζουμε τον αόριστον β' από εκείνον το μολόν λαβέ. Και τι σημαίνει αυτόμολος. Αυτός ο οποίος έρχεται μόνος του, αυθορμήτως, χωρίς να κληθεί από άλλον. Μεταφορικός είναι και ο λιποτάκτης, διότι εκεί παρατηρείται η λέξη αυτή, η αυτομολία, ο αυτόμολος, όταν δηλαδή ο του αντιπάλου στρατοπέδου εγκαταλείπει το στρατόπεδο και έρχεται και εντάσσεται ή και ζητεί άσυλον εις το στρατόπεδο του αντιπάλου. Το ρήμα βλόσκο δεν θα το αναλύσουμε πώς προέρχεται, αλλά από το έμολον έχουμε εκείνο το γνωστό, το μολόν λαβέ. Τι είναι εκείνο το μολόν λαβέ. Είναι η μετοχή του αορίστου β' μολόν λαβέ γνωστόν πλέον του ρήματος βλόσκου. Αυτός είναι ο αυτόμολος. Ο αυθορμήτως παρουσιαζόμενος και ερχόμενος. Επιτέλους, ο λιποτάκτης από το ένα στρατόπεδο όταν μεταπηδά εις το άλλο στρατόπεδο. Στην εκκλησία έχουμε μία περίπτωση, μέρος της μνηλογίας, μολύ δε προς το βάπτισμα, μολύ. Εκείνο πλέον είναι νεστός με ρίζαν από τον άοριστον β. Μολέω μολό. Σημαίνει έρχομαι. Είναι μία ποιητική, εκκλησιαστική λέξης. Εκτός λοιπόν του μολόν λαβέ, μολύ δε προς το βάπτισμα, μία φράση η οποία δεν θα γραφεί και η οποία είναι καθιερωμένη στον χώρο της πολεμικής τέχνης ή και αλαχού, κλητή και το αντίθετον αυτόμολη. Κλητή είναι εκείνοι οι οποίοι καλούνται, αλλά και αυτόμολοι είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται αφεαυτού, μόνοι, άνευ προσκλήσεως. Είναι γνωστή βεβαίως η φράση «αυτομολώ προς την ελευθερία, με ειδική μου πρωτοβουλία, μόνος η αυτομόλυση, η αυτομολία, το αυτομολό». Είναι εκείνο το οποίο είπαμε, δραπετεύω από το αντίπολο στράτευμα και έρχομαι καταφεύγων εις το στράτευμα του εχθρού.
Αυτό το οποίο θα γραφεί τώρα στον πίνακα δεν έχει σχέση με το αυτόμολος, αλλά έχει σχέση με το δεύτερον σκέλος της λέξεως. Ακούεται στον χώρο της νομικής επιστήμης, στα δικαστήρια, είναι γνωστός στον χώρο των δικηγόρων, των δικαστών, γενικώς στον χώρο της δικαιοσύνης. Είναι η λεγόμενη λέξη αντιμολία. Αντιμολία. Ας τη γράψουμε και αυτήν, διότι ακούεται εις κάποιον χώρον. Αντιμολία. Είναι το αντί, το οποίο σημαίνει έναντι, και πάλι το ρήμα βλοσκό με τον αόριστο β, την μετοχή δηλαδή, μολών, του ρήματος βλόσκο. Και τι σημαίνει αντιμολία? Δίκαιο που είναι παρόντες και οι δύο διάδικοι, δηλαδή και ο κατήγορος και ο κατηγορούμενος. Αντιμολία. Ο εις εναντί του άλλου. Προσέρχεται, έρχεται και τοποθετείται ο εις εναντί του άλλου. Δίκαιο που είναι παρόντες και οι δύο διάδικοι. Και ο κατήγορος και ο κατηγορούμενος. Έναντι ευρισκόμενοι. Ο εις δηλαδή έναντι του άλλου προς αντιπαράθεση. Αυτόχθον. Έχουμε πάντοτε ως πρώτον συνθετικόν τη λέξη αυτός. Αυτόχθον. Είναι ο γηγενής, είναι ο εντόπιος, είναι της ιδίας γης, διότι αυτός λοιπόν και οι λέξεις χθόν. Τι σημαίνει χθόν? Η χθόν της χθονός. Εδώ τώρα δύο όμικρον. Είναι η γη. Η χθόν. Γη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό χθόν? Αυτός ο οποίος γεννήθη εις την γην εξ αυτής της γης, χωρίς να έχει έλθει από έξω, είναι ο εγχώριος, είναι ο εντόπιος, είναι ο γηγενής. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρουμε τη λέξη χθόν, η οποία παρατηρείται, δεν θα γραφεί και ακούεται και στη λέξη υποχθόνιος. Τι σημαίνει υποχθόνιος? Ο υπό την γην ευρισκόμενον, ευρισκόμενος. Κάτι ανάλογο και το καταχθόνιος. Ο υπό την γην ευρισκόμενος, και όταν ευρίσκεσαι υπό την γην, υπό το φως του ηλίου, εκεί εκπονεί σχέδια εξωτερώσεως του εχθρού σου, του αντιπάλου, υποχθόνιος, μοχθηρός, δεν σε βλέπει ο άλλος, υποσκάπτης, ούτε το φως του ηλίου. Αυτός είναι ο υποχθόνιος. Αυτό λέγεται επί τη ευκαιρία του αυτόχθονος εδώ. Ώστε χθόν είναι η γη. Πάντως οι Αθηναίοι, όπως αναφέρει ο Πλάτων, αρέσκονται να λέγονται αυτόχθονες. Δηλαδή ότι είναι γηγενείς, ότι είναι εγχώριοι, ότι είναι εντόπιοι και δεν έχουν έλθει έξωθεν. Αυτός είναι ο αυτόχθον. Αφθάδης. Ο αφθάδης. Τι σημαίνει αφθάδης?
Την αναφέρω διότι και αυτή έχει ως πρώτον συνθετικόν τη λέξη αυτός. Αυθάδης. Ώστε αυτός και το ρήμα είδομε ή είδονη τα ειδήποτα ο φιλίδωνος, ο ιδίωσμος των φυτών και το ρήμα είδομε το οποίο σημαίνει ευχαριστούμε. Είδομε. Έχει γραφεί και παλαιότερον στον πίνακα. Αυθάδης. Αυτός είναι ο Αυθάδης. Και τι σημαίνει Αυθάδης. Αυτός ο οποίος ευχαριστείται από την συμπεριφορά του εαυτού του. Από την όλη πολιτεία του. Ενδεχομένως από τον τρόπο αναφοράς προς τους συνανθρώπους. Δια τούτο θα ακούσετε τι σημαίνει αυθάδης με πολλά συνώνυμα. Ώστε, αυθάδης, αυτός ο οποίος αρέσκεται και ευχαριστείται από τον εαυτόν του. Αυτός ο οποίος αγαπά τον εαυτόν του και παραβλέπει τα ελαττώματα. Τι σημαίνει αυθάδης λοιπόν. Φύλαυτος, αυτός ο οποίος αγαπά τον εαυτόν του. Θρασής, υπερόπτης, υπέρφρον, ισχυρογνώμων, επίμονος, υπερήφανος, θυμώδης, παράνομος, αυτάρεσκος, σκληρός. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι οι αυτάρεσκοι επειδή έχουν υπερβολική και καλλιεργούν υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό τον, δεν δέχονται ελέγχους, δεν δέχονται ανωτερότητα εις άλλα άτομα, εις άλλους ανθρώπους. Δια τούτο είναι και απόλυτη, είναι και σκληρή, είναι και θυμώδης, άρα και παράνομη. Ας την έχουμε να αφήνει τη λέξη υπόψη. Η λέξη αυθάδεια με την ποιητική της μορφή είναι αυθαδεία με γιώτα. Δεν είναι λάθος, αυθαδεία. Αυτή είναι η ποιητική μορφή, αλλά έχουμε και αυτήν τη λέξη με έψιλον γιώτα η κανονική, η αυθαδεία. Όπως η αμάθεια με έψιλον γιώτα, η αμαθία με γιώτα. Η ευγένεια με έψιλον γιώτα, η ευγενία με γιώτα. Δια τούτο η λέξη ευγενία ως κύριο όνομα γράφεται με γιώτα. Άλλο η ευγένεια εκείνου με έψιλον γιώτα. Λέγει ο Αριστοτέλης ότι η λέξη αυθάδεια, θα την γράψουμε πάλι, δεν θα την εγκαταλείψουμε, σημαίνει το δυσίνιον. Τι είναι δυσίνιον θα το δείτε τώρα. Ώστε αυθάδεια ή αυθαδεία είναι το δυσίνιον, δυσ Ίνιον, είναι λεπτολόγοι οι αρχαίοι, πώς μεταφέρονται από τη μία περίπτωση στην άλλη. Και έχει ενδιαφέρον δια τούτο ότι γράφουν. Τι εστί δις ίνιον. Είναι το δις και οι λέξεις ηνία, ο ηνίοχος, τα ηνία, τα γέμια δηλαδή. Τα ηνία. Έχουμε υπόψη των ηνίωχων των αδελφών. Έτσι την μεταφράζει
για να τονίσει ότι ο Αφθάδης είναι δυσσίνιος. Τι σημαίνει δυσσίνιος? Απηθής, ανάγωγος, δύσκολα μπαίνει κάτω από τον χαλινόν. Και η λέξη αυτή, αυτή εδώ δηλαδή, είναι γνωστή. Το ρήμα αφηνιάζω τι σημαίνει? Βγαίνω από τον χαλινόν. Τα ίνια. Η νεολαία αφηνιάζει, παραδείγματος χάρη. Δεν χαλιναγωγείται. Και επειδή ο Αφθάδης αυτής της μορφής είναι και επικίνδυνος, είναι δυσπηθής, είναι δυσάγωγος, όχι ευάγωγος, δεν έχει αγωγή καλήν, είναι απηθής, είναι δηλαδή ο δυσχαλήνωτος, υπάρχει μία φράση στην οποία θα γράψουμε. Την αφθαδία λέγει, δοτική τώρα, αφθαδία εξελάβνην, την αφθαδία, την θρασίτητα του άλλου, με αφθαδία πρέπει να την αντιμετωπίζετε. Θα το γράψω και ίσως επιδέχεται και εμβάθυνση στην περίπτωση αυτήν. Είναι μία φράση η οποία θέλει εμβάθυνση, θέλει μελέτη, θέλει προβληματισμό. Δηλαδή, πάντοτε δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε με προσήνεια και με υποχωρητικότητα και με ευγένεια τον αφθάδη, αυτόν ο οποίος να προσβάλλει τον επιθετικό, τον παράνομο, τον φίλο αυτών των αυτάρισκων. Εδώ χρειάζεται και μία εξεναντίας πλευράς, μία αφθαδία άλλη. Αφθαδίαν, αφθαδίαν, εγώ χρησιμοποιώ όχι το αφθαδίαν, το κείμενο έχει αφθαδίαν, με γιώτα, την ποιητική μορφή της λέξεως. Την αφθαδίαν του ιουδήποτε δηλαδή, μία δοτική ακολουθεί, η οποία είναι δοτική του μέσου, του τρόπου, με ποιον τρόπο, τι είναι τρόπο, με τι μέσον, αφθαδία εξελάβνην, εξελάβνην, να την διώχνετε. Αλλά υπάρχουν πολλά άτομα, εξελάβνην, τα οποία υποχωρούν στο παρελθόν. Έχουν αναφέρει τον Σοκράτη, ο οποίος καθυβρίζεται, μολοπίζεται, πρίζουν το πρόσωπό του και δεν αντιδρά. Υποχωρεί, διότι κατά αυτόν τον τρόπο έχει μάθει, είναι ευάγωγος σε αυτήν την περίπτωση. Όπως και ο Περικλής, ο οποίος δέχεται την ενόχληση ενός μεθύσου, από πρωίας μέχρι νυκτός, τον περιλούει με ύβρις των μεγάλων Περικλέα αυτός ο μέθυσος, και ο Περικλής παρουσιάζεται υποχωρητικός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δίδει εντολή, αυτά τα είπαμε επανειλημμένως. Ας το αναφέρουμε, διότι έχει σχέση με αυτό. Δίδει εντολή στον δούλο του να παραλάβει μία λιχνία και να τον οδηγήσει εις τον οίκον του. Κατά αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνει την καλή συμπεριφορά του. Ώστε αφθάδης από το αυτός και το είδομε, ο αυτάρισκος, ο φύλαυτος. Όταν κάποιος είναι αυτάρισκος και φύλαυτος, αγαπά τον εαυτόν του, περιφρονεί και τον συνάνθρωπο. Δια τούτο είναι και εγωιστής, είναι περιφρονητής του πλήθους. Προβάλλει μόνον τα ειδικά του θετικά προσόντα. Αλλά είναι και εριστικός. Είναι φιλερής. Αγαπά δηλαδή την προστριβή. Αγαπά την προσβολή. Και καλό θα είναι να τους αποφεύγουμε.
είναι δυσαγωγή. Το δι με ύψιλον. Δεν έχουν καλή αγωγή. Δεν είναι ευαγωγή. Δεν είναι ευάγωγη. Και έτσι λοιπόν, κατά περίπτωση, εδώ να, εάν θέλετε την θέση μου, αποφεύγουμε τον αυθάδη και δεν προκαλούμε μέσω αυθαδίας, δεν ανταποκρινόμεθα. Αυτουργός. Οι λέξεις ακούεται και με την έννοια του φυσικού αυτούργου, αλλά και του ηθικού αυτούργου. Τι εστί αυτούργος. Από την ετυμολογία της λέξεως, θα το κατανοήσουμε. Αυτουργός. Αυτουργός. Είναι πάλι οι λέξεις αυτός και οι λέξεις έργων. Τι σημαίνει αυτουργός. Ο ίδιος εργαζόμενος εις τον χώρο των αγρών, παραδείγματος χάρη, ο οποίος δεν διαθέτει δούλους, αλλά ο ίδιος καλλιεργεί τους αγρούς του. Γιατί το αυτουργός σημαίνει πτωχός εργάτης. Σημαίνει γεωργός. Μόνος του ανταποκρίνεται στην καλλιέργεια του αγρού, χωρίς την παρουσία δούλων ή άλλου βοηθητικού προσωπικού.